Νέα υποψήφια ζευγάρια επιλέγουν ιδηλιακά τοπία για την τέλεση πολιτικών γάμων εκτός δημαρχείων, ενώ άλλα πιο τολμηρά κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Έχουμε όλες τις δυνατότητες, ανάλογα με το πόσο αντέχει η καρδιά τους και η τσέπη τους. Η φαντασία με φόντο το γαλάζιο κυριαρχεί φέτος στο Δήμο Χερσονήσου, ο οποίος παρέχει αρκετές δυνατότητες σε τουρίστες και Έλληνες, από άμαξες, πολυτελή αυτοκινήτα, αλεξίπτωτα μέχρι και ελικόπτερα. Μπορούμε να παρέχουμε από άμαξες με άλογα, εντελώς δηλαδή ένα γάμο παραδοσιακό, μέχρι και ελικόπτερο που μας έχει ζητηθεί από κάποια ζευγάρια. Το ελικόπτερο μπορεί να φύγει από το ξενοδοχείο και να πάει σε κάποιο σημείο που επιθυμεί το ζευγάρι να γίνει ο γάμος. Αυτό μπορεί να είναι ένας βράχος, μπορεί να είναι ένα βουνό, μπορεί να είναι κάποιο νησάκι. Πέρα από την κλειδί και την πολυτέλεια, αρκετά ζευγάρια επιλέγουν την τέλεση πολιτικών γάμων μέσα στη θάλασσα, φορώντας μαγιό και βερμούδες. Μας έχει ζητηθεί να κάνουμε γάμους από μέσα στη θάλασσα, που μπήκαμε μέχρι και τα γόνατα και περισσότερο. Μας έχει ζητηθεί να κάνουμε γάμους στο Σαραντάρι και σε άλλες περιοχές πάνω σε βράχια με τη θάλασσα από πίσω μας. Έχουμε αυτά τα αλεξίπτωτα τα οποία είναι πλαγιάς και έχουμε επίσης και τα αλεξίπτωτα τα οποία τραβάνε τα διάφορα σκάφη στη θάλασσα. Παραλίες, όμορφα τοπία, βουνά, βράχοι, ποταμοί και όχι μόνο επιλέγονται από τουρίστες και ντόπιους για την τέλεση των πολιτικών γάμων στο Δήμο Χερσονήσου, ο οποίος στοχεύει να αποκτήσει δυναμική στον τομέα του γαμήλιου τουρισμού. Εντάξει, ήταν και η εγκυμοσύνη που προέκυψε και αποφασίσαμε να τον κάνουμε εδώ πέρα. Εντάξει, καλοκαίρι τώρα, ωραίο κλίμα, μεταξύ μας τώρα οικογένειες, φίλοι. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο από Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία και Πολωνία, με το Δήμο Χερσονήσου να εντείνει τις προσπάθειες προβολής και ανάδειξης του γαμήλιου τουρισμού και σε άλλες χώρες του κόσμου. Είχαμε μάλιστα καλέσει και 30 πράκτορες οι οποίοι ήρθαν από 25 διαφορετικά γραφεία και από περίπου 13 διαφορετικές χώρες, από Ινδία, από Μπαχρέιν, από Ντουμπάι, από Κουβέιτ, μέχρι και από το Πουέρτο Ρίκο ήτανε, οι οποίοι ήθελαν να δουν ακριβώς διάφορα σημεία που μπορούν να γίνουν γάμοι. Ενώ νέα μόδα αποτελεί η ανανέωση όρκων αγάπης δίπλα στο κύμα από ηλικιωμένα κυρίως ζευγάρια. Δηλαδή 70 χρονών, 80 χρονών, αυτή είναι μέχρι τώρα η πιο συγκινητική γάμη. Και 70 και 78 και 80, γιατί συμμετέχουν και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Είτε είναι γάμος, είτε είναι ανανέωση όρκων, όπως λέγεται, στο εξωτερικό, που γίνεται στα 25 χρόνια ή στα 30 ή στα 50. Πέρα από τα ηλικιωμένα ζευγάρια από Σκωτία και Γερμανία, τα οποία ανανεώνουν όρκους αγάπης και πίστης, τη νέα μόδα ακολουθούν δειλά-δειλά ηλικιωμένα ζευγάρια και από το Ηράκλειο. Γράφουν ένα κείμενο που λένε ότι μετά από τόσα χρόνια θέλω να συνεχίσω να είμαι μαζί σου, έχουμε περάσει πάρα πολλά όμορφα χρόνια, όμορφα και όχι όμορφα, εύκολα και δύσκολα, αλλά δεν σε αλλάζω, θέλω και το υπόλοιπο της ζωής μας να είναι μαζί. And you give me all of you.